υποδομής και ανάπτυξης στην Κρήτη. Στερούν από την Κρήτη τη δυνατότητα δημιουργίας μέσω σταθερής τροχιάς με το «έτσι θέλω», καταγγέλει ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος εισέπραξε την κατηγορηματική άρνηση του Υπουργείου Μεταφορών να εγκρίνει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τα αστικά κέντρα της Κρήτης. Ο υφυπουργός κ. Σταχιάος, μάλιστα, σε υψηλούς τόνους εγκάλεσε τον τομεάρχη οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέθεσε τη σχετική ερώτηση, κάνοντας λόγο για ένα αίτημα έξω από κάθε λογική. Κ. Σταχιάο, ξέρετε, ένα νησί, μία πόλη που να μη συνδέεται με το αεροδρόμιο, και πολλό δε μάλλον ότι έχετε για απόσταση, τέτοιο αεροδρόμιο, μία στην Ευρώπη. Και εδώ λέτε ότι θα στερήσετε από την Κρήτη αυτή τη δυνατότητα με το «έτσι θέλω». Πάθω να καταλάβω τώρα το μοντέλο ανάπτυξης της Κρήτης που έχετε στο μυαλό σας. Τι έρχεστε και λέτε? Έρχεστε και λέτε ότι το Ηράκλειο είναι το κεντρικό αεροδρόμιο της Κρήτης. Τα Χανιά τα ρωτήσατε? Είναι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης Κρήτης το οποίο συμφωνεί η περιφέρεια, αυτό είπε? Όπως είπε ο υφυπουργός, οι χρήστες του αεροδρομίου είναι κυρίως τουρίστες και μετακινούνται με λεωφορεία, ενώ ο αριθμός των υπολείπων χρηστών ετησίως δεν δικαιολογεί τη δημιουργία ενός τέτοιου μέσου. Στην πραγματικότητα, η σύνδεση του αεροδρομίου στην οποία αναφέρεστε είναι μια σύνδεση η οποία αφορά την εξυπηρέτηση των κυρίως τακτικών χρηστών του αεροδρομίου, οι οποίοι, όπως και να το κάνουμε, αποδεικνύεται στην χειμερινή περίοδο, έστω και αν στην Κρήτη είναι μικρότερη από ό,τι στις υπόλοιπες πόλεις, ότι είναι περιορισμένη. Ο Χάρης Μαμουλάκης νωρίτερα αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που αλλάζουν το χάρτη των τοπικών μεταφορών. Άρα, τι μας λέτε εδώ σήμερα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου? Ότι αρνείστε μια τέτοια προοπτική? Και τι ζητάμε? Ζητάμε μια μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητος. Μήπως τελικά ο παραχωρησιούχος σας τραβάει το αυτί για ιωνία απώλεια εσόδων του? Ιδάλλως δεν μπορώ να καταλάβω με τόσα επιχειρήματα γιατί αρνείστε πεισματικά. Μέσω του αεροδρομίου Καστελίου αναμένεται να μετακινούνται ετησίως 15 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής θέσης του αεροδρομίου αναδεικνύουν ως απόλυτα χρήσιμη και αναγκαία τη δημιουργία ενός τέτοιου μέσου, ώστε να ενώνεται το αεροδρόμιο με τα αστικά κέντρα του νησιού. Δεν ξέρω για ποιο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε στην περίπτωση σας, αλλά με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε παρά να συγκρουστούμε. Αυτό το τελευταίο που είπατε ήταν το άκρον άωτον του λαϊκισμού.